μας, Πρόεδρε, πριν απαντήσεις, έχω ένα SMS από εφοπλιστή, μικρό εφοπλιστή, όχι μεγάλο. Προδίδετε τις φιλίες σας. Ο οποίος έχω φιλίες, δεν κατάλαβα. Καλά κάνετε. Τι εννοείτε. Δεν μ' άρεσε αυτό καθόλου. Δεν μ' άρεσε αυτό καθόλου. Τι εννοείτε, ότι όποιος κάνει εφοπλισμό απαγορεύεται να τον έχουμε φίλο. Αντιθέτως πρέπει να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες στη θάλασσα έχουν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στη στεριά. Θα δω το ερώτημα και θα σας πω αν είχατε. Το ερώτημα είναι αν είστε κατά της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι από αυτά που είπατε, λέει, για τη φορολογία, είναι σαν να πρόκειται να καταργήσετε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Δεν μπορείτε όμως. Δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είπα για το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι ότι θα πρέπει και θα έπρεπε ήδη να το είχαν κάνει με δική τους πρωτοβουλία. Διότι πολλοί από τους ευεργέτες της πατρίδας μας ήταν εφοπλιστές. Και σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα βάλαν το χέρι στην τσέπη. Να μην τον κόψω από παρέα. Όχι, δηλαδή. Μην τον κόψετε λοιπόν από παρέα. Αλλά να του τα πείτε αυτά. Ναι. Να του τα πείτε αυτά. Εγώ τα είπα δημόσια και αυτά, να τους με πούμε... εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, όπου είπα ότι πρέπει το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι άλλοι δυνατοί οικονομικά Έλληνες να δημιουργήσουν τη νέα γενιά των ευεργετών. Αν θέλετε, και έχετε εδώ είναι, δίκαιο και εδώ είναι και η διαφορά της ελληνικής αστικής τάξης, που από ό,τι φαίνεται λειτουργήσε χωρίς ίχνος πατριωτικής συνείδησης. Πείτε τι έκανε ο ΣΕΒ στις διαπραγματεύσεις. Σε αντιστοίχηση με αυτά που συνέβησαν στην Ιταλία, που μαζικά πήγαν να αγοράσουν ομόλογα του Ιταλικού Δημοσίου. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε, και θέλω να το πω αυτό με... δεν πρόκειται... Πάντως, επειδή αναφέρατε το ΣΕΒ, διάβασα την Κυριακή ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ έχει χάσει περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ, το λέω χαμογελώντας, για εκείνον θα είναι πόνος, από αγορά ελληνικών ομολόγων. Ναι, το αλλά ΦΑΜ, στιγμή, το οποίο διευθύνει, έχασε 110 εκατομμύρια κάποια στιγμή από αγορά. Θα πρέπει να μας εξηγήσει ο επανεκλεγής, επανεκλέχθηκε νομίζω χθες, ναι, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ποια βιομηχανία διοικεί, πόσους εργαζόμενους έχει στη δούλεψή του, τι επενδύσεις έκανε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, τι μισθούς δίνει. Πρέπει να μας το πει αυτό. Τώρα πάμε στις ερωτήσεις του φίλου μας. Για την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως είχε δίκιο για την παρατήρηση που έκανε ο εφοπλιστής. Δεν μπορείτε τώρα να την καταργήσετε. Ναι, σας είπα και εγώ ότι δεν μπορούμε να την καταργήσουμε. Αν μπορούσατε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως όμως. Είπε ότι αν μπορούσαν θα την καταργήσουν. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως όμως. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε που πήγαν τα λεφτά, τα 75 δις που φύγαν από τις τράπεζες, και ξέρουμε ότι το 1 τρίτο εξ αυτών έχουν πάει σε τράπεζες του εξωτερικού. Ένα άλλο 1/3 έχει καταναλωθεί από την κρίση και ένα άλλο 1/3 είναι σε ντουλάπια κάτω και σε κάτω από τα μαξιλάρια και από τα στρώματα. Και εδώ, εάν αποκαθιστούσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας και σταματούσαμε αυτές τις κινδυνολογίες με το ευρώ που τις αναπαράγουν Έλληνες και επανερχόντουσαν αυτά τα 25 δις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτό ήταν μια μεγάλη ένεση ρευστότητας, ένα μεγάλο κέρδος. Αλλά άλλο ήθελα να πω για αυτά τα 25 που φύγανε. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε στα πλαίσια των διεθνών κανόνων. Εγώ δεν... μια φορολογία. Ελάτε, για την έξοδο χρημάτων από το τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρουν οι τράπεζές μας εδώ ποιοι έφυγαν και πού πήγαν. Καλά, αλίμονο. Μην μου το λέτε. Και ξέρουν. Αυτό. Εγώ πάω ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα παραπέρα και, και λέω το εξής. Θες να τα βγάλεις. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να διακόψουμε την κίνηση κεφαλαίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Μπορούμε όμως να θεσπίσουμε αντικίνητρα. Το βασικό είναι αυτά που βγάζεις έχουν φορολογηθεί. Έλεγχος. Και δεύτερον, επιπλέον, θες να τα βγάλεις, θα πληρώσεις για να τα βγάλεις. Ένα αντικίνητο. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει. Πολλά, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πολλά αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, το κάνετε. Αλλά και πολλά μπορούμε να διεκδικήσουμε. Διότι και οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταλάβουν ότι αν και οι ίδιοι, με μια πολιτική απόφαση, το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται, μια πολιτική απόφαση. Εάν μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει ότι οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι εγγυημένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το πει φωναχτά, αυτά τα 25 δις θα επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες. Τώρα πάμε στα ερωτήματα, ερωτήματα του φίλου. Για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχεται. Εντάξει, το θέμα, ναι, νομίζω όμως... και για το θέμα της υγείας. Ναι, εγώ μια λέξη θα απαντήσω σε αυτό, τα στελέχη αυτά... ναι, ναι.
Εγώ είμαι πραγματικά υπερήφανος που έχουμε βρεθεί μαζί σε αγώνες με ανθρώπους που έχει αποδειχθεί από την ιστορική τους διαδρομή ότι πάντοτε λειτουργήσαν με αξίες και με ανιδιοτέλεια, δεν εγκατέλειψαν αυτοί το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε αυτούς. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να αλλάζουν άποψη στην πορεία του δρόμου και της διαδρομής τους και πιστεύω ότι είναι κόσμημα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα όλοι όσοι έχουν εκλεγεί και βρισκόντουσαν πριν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της εμπιστοσύνης, να σας πω, είμαστε το μοναδικό κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές αυτές που δεν έχει αλλάξει τα ψηφοδέλτιά του. Δεν αλλάξαμε. Ό,τι είχαμε πριν, στις 6 του Μάη, έχουμε και στις 17. Μόνο το Ραυτόπουλο νομίζω προσθέσατε. Μόνο. Το Ραυτόπουλο προσθέσατε ή όχι τελικά. Κανένα. Δεν έχουμε όχι. Προσθέσει κανέναν πουθενά σε καμία λίστα. Και αυτό... Είναι όλα ίδια τα ψηφοδέλτια όπως 6 Μαΐου. Ακριβώς ίδια. Μάλιστα. Αυτό όχι γιατί δεν διεκδικήσαμε και δεν θέλουμε συμμαχίες. Αλλά τις συμμαχίες που διεκδικήσαμε, τις διεκδικήσαμε χωρίς ανταλλάγματα και θεσούλες. Έχει φτηνίνει η πολιτική ζωή του τόπου. Άνθρωποι που μέχρι χθες δεν μιλιόντουσαν, ορκισμένοι εχθροί, συνασπίζονται σε μια ανίερη συμμαχία, κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Σαμαράς, με στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και φυσικά με ανταλλάγματα. Εμείς όποιες συμμαχίες και όποιες πολιτικές συνεργασίες κάνουμε, τις κάνουμε μονάχα με προγραμματικές συγκλήσεις και όχι με τέτοια. Όνομα και ερώτηση. Αλλά είχε κάνει και άλλα κρίσιμα ερωτήματα ο φίλος ο κύριος. Για την υγεία ήταν το ερώτημα. Όχι, όχι. Ένα κρίσιμο ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω αργότερα. Τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε 151. Α, όχι, αυτό να μας το απαντήσετε. Ναι. Αυτό είναι αυτό, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ερώτημα με ποιους θα κυβερνήσετε εάν δεν έχετε την αυτοδυναμία. Και αν μάλιστα και με την Δημάρ μαζί δεν συγκεντρώνεται 151. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, είναι ότι όσο πιο ισχυρή δύναμη έχουμε στις 18 του Ιούνιου στη Βουλή και στο λαό, τόσο πιο δυνατή θα είμαστε στην ιστορική αποστολή που θα μας δώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός ως εντολή. Αλλιώς θα διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη εάν έχουμε 25%, αλλιώς αν έχουμε 35%. Όμως θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο. Αυτό το 35% σημαίνει ότι κάνετε και όνειρα αυτοδυναμίας σε αυτές τις εκλογές. Όταν είχα βρεθεί 2,5 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην αντίστοιχη θέση, συνεντευξαζόμενος μαζί σας, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι δεύτερη δύναμη με απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Δικαιούμαι λοιπόν να διεκδικώ το μέγιστο δυνατό. Οι 2 εβδομάδες είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα. Επομένως λέτε ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος σας. Το μεγαλύτερο δυνατό, ακόμα και αυτοδυναμία βεβαίως. Μάλιστα. Και αυτό δεν θα είναι αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι αυτοδυναμία του λαού μας. Διότι θα μπορέσει ο ελληνικός λαός, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί που μας ψηφίζουν τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα 30%. Είναι άνθρωποι που παρά τις διαφωνίες τους επιλέγουν το ΣΥΡΙΖΑ διότι επιλέγουν μια άλλη πορεία ελπίδας για τον τόπο. Γι' αυτό στρογγυλεύετε κάποιες θέσεις σας του παρελθόντος. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχετε πια να εκφράσετε ένα πολύ ευρύτερο... Όρο στρογγυλεύουμε. Ας πούμε στο θέμα του ΝΑΤΟ είναι φανερό ότι έγινε το στρογγύλεμα. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε όπως να δείτε. Σε ένα πρόγραμμα... Θέλω να πω, εγώ κατανοώ ότι ένα κόμμα που μεγαλώνει πολύ ξαφνικά... Όταν κανείς πρέπει παρουσιάζει... να καλύψει ευρύτερο φάσμα. Να το εξηγήσω. Όταν κανείς παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με στρατηγικούς στόχους, είναι διαφορετικό από ότι όταν παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για το τι θα εφαρμόσει σε μια εβδομάδα. Ναι, στρατηγικός μας στόχος είναι να είναι η χώρα ανεξάρτητη. Αλλά μπορούμε τώρα να διακινδυνεύσουμε την πορεία της χώρας επιλέγοντας αύριο το πρωί αυτό το στρατηγικό στόχο να το κάνουμε πράξη. Αλλά να σας πω κάτι. Τώρα, στο με ποιους θα κυβερνήσετε. Ήταν κρίσιμο αυτό, ναι. Εγώ θέλω 2 πράγματα να πω. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η χώρα να πάει σε τρίτες εκλογές. Καμία. Διότι. Θα έχουμε κυβέρνηση, λέτε. Βέβαια. Διότι όποιο κόμμα και αν βγει πρώτο θα έχει πάνω από 120 βουλευτές. Και όταν έχεις πάνω από 120, καταρχάς έχεις με βάση το Σύνταγμα και πάνω από τον αριθμό εκείνο της δεδηλωμένης που μπορείς να πας να διεκδικήσεις ψήφο εμπιστοσύνης. Πώς το πες να το πει. Επιπλέον. Με βάση το Σύνταγμα, κύριε. Όχι, όχι. Με βάση το Σύνταγμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Με βάση το Σύνταγμα. Ελάτε, μην διακόπτετε συνεχώς. Δεύτερον. Παρακαλώ.
Δεύτερο. Σεβαστείτε τους υπολείπους που δεν έχουν ρωτήσει. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Σας λέω ξεκάθαρα ότι θα διεκδικήσουμε συνεννόηση και συνεργασία πρωτίστως με τις δυνάμεις που είμαστε κοντύτερα προγραμματικά. Θα απευθυνθούμε και στη Δημοκρατική Αριστερά, θα απευθυνθούμε εκ νέου και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Α, θα κάνετε εκ νέου πρόσκληση, άσχετα με το τι λέγεται τώρα. Εμείς θέλουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την ιστορική συγκυρία για τη χώρα, σε αυτή τη μεγάλη ειρηνική επανάσταση του λαού μας, να είναι κυβερνητικός εταίρος και να τραβάει τα χαλινάρια προς τα αριστερά. Εγώ δεν χαίρομαι που βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα να πηγαίνει σε ποσοστά 4%. Δεν χαίρομαι καθόλου. Και πιστεύω ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι επιμένοντας σε μια πολιτική ακατανόητη για το λαό μας να έχει την εξέλιξη που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα κομμουνιστικά κόμματα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όταν επικράτησαν λαϊκές δυνάμεις που είχαν διάθεση και πρόθεση να κάνουν μεγάλες αλλαγές και στην Κούβα και στη Βενεζουέλα έχει γίνει αυτό. Στη ΜΕΝ Κούβα εξαφανίστηκε και δημιουργήθηκε καινούριο. Στη ΔΕ Βενεζουέλα παίζει έναν ρόλο ο οποίος δεν είναι σημαντικός. Έχει μια ιστορική διαδρομή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το οφείλει αυτό στην ιστορία του να παίξει καθοριστικό ρόλο σε εξελίξεις. Με το ΠΑΣΟΚ. Ξανακαλέσουμε να είναι κυβερνητικός μας εταίρος. Με το ΠΑΣΟΚ που μιλά για κεντροαριστερή κυβέρνηση. Α, εδώ θα ήθελα λοιπόν να πω με καθαρό τρόπο. Έχω την αίσθηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο υπαρξιακός στόχος του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου είναι να ξαναγίνουν υπουργοί ο ίδιος, κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Ξοχοίδης, ο κύριος Λοβέρδος. Η αντίφαση είναι ότι αυτός ο υπαρξιακός λόγος και στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά για να έρθει πρώτος. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση που έχουν. Δεν ξέρω αν θα το λέτε κάνουν. Λέτε ότι εσείς δεν θα συνεργαστείτε μαζί με εμάς, υπουργοί, αν, ο κύριος Βενιζέλος. Ακόμη κι αν όπως το σενάριο του φίλου μας. Ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ξοχοίδης δεν θα ξαναγίνουν. Το ξεκαθαρίζω. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την καταστροφή του τόπου με τις αποφάσεις τους δεν μπορεί να ξαναγίνουν υπουργοί διαμέσου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κατσέλη ρωτούν. Κυρία Κατσέλη. Η κυρία Κατσέλη και ο κύριος Αρσένης. Καταρχάς, ο κύριος Αρσένης έχει αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευθύνεται για την εξέλιξη των πραγμάτων τα 2,5 τελευταία χρόνια. Η κυρία Κατσέλη λοιπόν, και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτό το ερώτημα. Με την κυρία Κατσέλη εγώ κονταροχτυπήθηκα στη Βουλή όταν στο πρώτο μνημόνιο ήταν υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως τότε θα θυμάστε ότι ήταν μια φωνή αντιπαράθεση μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, ιδιαίτερα με τον κύριο Παπακοσταντίνου, αλλά εγώ περίμενα περισσότερα από την ίδια. Να κάνει βήματα τα οποία δεν έκανε. Γι' αυτό και κονταροχτυπήθηκα μαζί της. Θέλω να σας πω όμως ότι διαχώρισε τη θέση της στο δεύτερο μνημόνιο, κατέβηκε με σχήμα, με προγραμματικές θέσεις που ήταν ριζικά αντίθετες με αυτές του κυρίου Βενιζέλου και την τιμά το γεγονός ότι ήρθε σε συνάντηση με το ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε προγραμματικές θέσεις και χωρίς ανταλλάγματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ηθικό πλεονέκτημα. Δεν μας είπε, ξέρεις, για να σε στηρίξουμε και πήραν ένα σημαντικό ποσοστό, 80.000 ψήφους. Κανένα κόμμα βεβαίως δεν μπορεί να κατευθύνει σαν πρόβατα τους ψήφους που παίρνει, αλλά θα μπορούσαμε με άλλους όρους λειτουργίας να πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι η διαφορά μας από το πρώτο κόμμα. Δεν ήρθε να μας πει, βάλε μου τρεις βουλευτές, κάνε με και εμένα βουλευτή για να σε στηρίξω. Ήρθε και μας είπε ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ενότητα των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων και να δούμε σε ποια σημεία μπορεί να έχουν προγραμματική σύγκληση. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ηθικό πλεονέκτημα που πρέπει να το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Πάντως δεν κατάλαβα με ποιους θα κυβερνήσετε. Μου προκύπτει μόνο η Δημάρ. Σας είπα, δηλαδή, λοιπόν, αν με τη Δημάρ δεν συγκεντρώσετε 151, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αν δεν συγκεντρώνουμε 151, θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Λέτε και ότι θα πάρετε ψήφο. Βεβαίως, θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Θα πάρετε ψήφο ανοχής, διότι πιστεύω ότι θα υπάρχουν και κόμματα στη Βουλή, τα οποία παρά τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές που έχουμε, θα θεωρήσουν ως πατριωτικό καθήκον να στηρίξουν ένα πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας και αποχώρησης από το μνημόνιο και από αυτές τις πολιτικές. Πιθανόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες του κυρίου Καμένου. Ρωτήστε τον κύριο Καμένο. Εγώ λέω ότι θα υπάρχουν κόμματα που θα επιλέξουν αυτό. Μάλιστα. Ονομάζομαι Γιώργα Καλλιόπη και είμαι φοιτήτρια.
Πριν εκλεγείτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φορούσατε τίσερτ. Αμέσως μετά την εκλογή σας, υιοθετήσατε τα πολιτικάτικα σακάκια. Πριν τις 6 Μαΐου, μιλούσατε ριζοσπαστικά. Αμέσως μετά το ποσοστό του 16% που πήρατε τις προηγούμενες εκλογές, στρογγυλέψατε το λόγο σας, όπως προείπατε, στελεχώσατε τον ΣΥΡΙΖΑ με προηγούμενα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά σας με τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1981. Φόραγε ζιβάγκο αυτός, ενώ εγώ φόραγα στη πίσω. Συμφωνώ. Λοιπόν, να πω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Όμιλο ΑΚΜΗ, τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και το Μητροπολιτικό Κολέγιο για την φιλοξενία τους. Είναι η τρίτη φορά που μας φιλοξενούν και μας φιλοξενούν πραγματικά σε έναν πολύ όμορφο χώρο που είναι σαν να είμαστε σε τηλεοπτικό στούντιο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Απόστολος Αρβανίτης. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Παρακολουθώ με προσοχή τόση ώρα τις λέξεις που χρησιμοποιείτε και μου έχουν κάνει εντύπωση. Χρησιμοποιείτε λέξεις όπως θεωρώ, έχω διάθεση, πρόθεσή μας. Ενώ θα έπρεπε να αναφέρομαι με τι λέξεις. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να αναφέρεστε με άλλες λέξεις. Η αίσθηση που παίρνω, και η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει εδώ για να πάρω αίσθηση. Η αίσθηση που παίρνω είναι ότι δεν βλέπω. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο με πολιτικό. Αλλά με ψυχολογία, ίσως. Μάλλον, ναι. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέπω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να. Δεν ξέρω, είπατε είναι διαφορετικό το να κυβερνήσετε με εξουσία, σωστά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, η διακυβέρνηση και η εξουσία. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, καλείστε να τα κάνετε και τα δύο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, καλείστε να πάρετε την εξουσία πάρα πολύ γρήγορα, ας πούμε ότι είστε πρώτο κόμμα, και να κυβερνήσετε και να διακυβερνήσετε το χώρο πάρα πολύ γρήγορα. Η ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Νιώθετε ικανός να συνθέσετε τέτοιες πολιτικές, γιατί στην πορεία θα αναγκαστείτε να συνεργαστείτε και θα αναγκαστείτε να αλλάξετε πάρα πολλές φορές στάση. Εγώ βλέπω τέτοιες πολιτικές, έτσι ώστε να κρατήσετε το στρατηγικό σας στόχο, αυτούς τους στρατηγικούς στόχους που έχετε, με τους ανθρώπους που θα πρέπει να συνεργαστείτε. Γιατί από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει μια απόσταση τεράστια, όπως όλοι ξέρουμε. Και επίσης ένας χρόνος και ένα κόστος μέχρι να αλλάξουμε. Άρα λοιπόν, μπορείτε να ανταπεξέλθετε εσείς και οι συνεργάτες σας και οι άνθρωποι που συνεργάζεστε σε τέτοιες αλλαγές και σε τέτοιες συνθήκες. Κοιτάξτε, θέλω να σας απαντήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Και να σας πω ότι τις αδυναμίες μας δεν τις κρύβουμε. Ούτε ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι είχαμε προδιαγράψει στο μυαλό μας όταν ξεκίναγε αυτή η προεκλογική εκστρατεία ότι θα βρεθούμε με αυτή τη βαριά και ιστορική ευθύνη. Όμως ήμασταν αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε την ευθύνη και τον ιστορικό αυτό ρόλο στο όνομα του ελληνικού λαού, στο όνομα, αν θέλετε, των μεγάλων θυσιών και των αγώνων που έχουν κάνει ο ελληνικός λαός και το λαϊκό κίνημα, αλλά και στο όνομα των επόμενων γενεών. Αν σας έλεγα ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι, θα ήμουν ψεύτης. Όμως, οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες κρίνονται τις κρίσιμες στιγμές. Και τις κρίσιμες στιγμές δεν θα κριθούν από το αν πριν φόραγαν τη σέρτ ή μετά βάζουν σακάκι, αλλά θα κριθούν για το τι στάση θα κρατήσουν. Και εμείς σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν είχαμε απέναντι μας όλο το πολιτικό σύστημα, δεν προδώσαμε αυτούς που μας ψήφισαν στις 6 του Μάη. Δεν μπήκαμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό το γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας. Και η τελευταία Ελληνίδα είτε μας ψηφίσει, ελάτε, είτε δεν μας ψηφίσει. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Ρουσέα Βούλα και είμαι άνεργη. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για μεγάλες περιστολές εξόδων κλπ. Το Μνημόνιο 2 μιλάει για κλείσιμο νοσοκομείων και κέντρων ψυχικής υγιεινής σε μια περίοδο που οι αυτοκτονίες είναι τουλάχιστον 2 την ημέρα. Και επειδή έχουμε μάθει διάφορες ισοδύναμο, ας πούμε, που εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα τελευταία, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει ειδικοί κλπ. Έχω ένα ισοδύναμο να σας προτείνω, ώστε να κρατήσουμε τα νοσοκομεία και τα κέντρα ψυχικής υγιεινής και να έχουμε ισοδύναμο που να τα αντικαθιστά. Είναι μνημονιακός όρος το ισοδύναμο. Να κάνετε τους βουλευτές από 300 200. Πράγμα που σας επιτρέπει το Σύνταγμα, γιατί λέει ότι μπορούν να είναι από 200, με απλή νομοθετική ρύθμιση. Είναι όμως ισοδύναμο αυτό. Και πιστεύω πως ναι, γιατί οι 100 βουλευτές δεν είναι μόνο η μισθή τους. Είναι οι 6 πάλι που έχει ο καθένας τους, τα γραφεία τους, οι απαλλαγές τους από διάφορα πράγματα.
Και να κάνω και ένα ερώτημα ακόμη, έτσι, για να μην ξαναπασχολήσω. Είπατε ότι θα αποκαταστήσετε τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Θέλω να μου πείτε σε τι χρόνο το υπολογίζετε αυτό και τι σημαίνει για σας χαμηλόμισθος και χαμηλοσυνταξιούχος. Σημαίνει 360 ευρώ, σημαίνει 500 ευρώ, 700 που λέει ο κύριος Σαμαράς ή 850 που είναι το όριο της φτώχειας. Πολύ καλή η ερώτησή σας. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα να σας πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου η έννοια ισοδύναμο, γιατί είναι μνημονιακή και μου θυμίζει, το να προσπαθεί κανένας να βρει τι θα έχει λιγότερο πόνο. Να κόψουμε, αντί για το μεγάλο δάχτυλο, να κόψουμε το μικρό. Σε σχέση όμως με την πρότασή σας, είναι μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι, δεν την απορρίπτουμε εκ προημίου. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και με συνταγματολόγους για τη συνταγματική... Πρόεδρε, γίνεται με απλή νομοθετική ναι. ρύθμιση. Λέω λοιπόν εγώ. Το είπατε. Είναι έτσι όπως το είπατε. Λέω λοιπόν. Το φέρνετε προς ψήφιση, έχετε πάρει ψήφιση και το περνάτε. Λέω λοιπόν. Είστε αποφασισμένοι να το κάνετε αν γίνεται κυβέρνηση. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Δεν πιστεύω ότι, και θέλω να σας απαντήσω με ευθύτητα, ότι θα λύσει το πρόβλημα. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να το συζητήσουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι το θέμα της μείωσης των βουλευτών. Δεν νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημα, διότι άμα πάμε σε αυτή τη λογική θα λέγαμε μην έχουμε και καθόλου βουλευτές. Να κόψουμε και άλλες δαπάνες. Αλλά προσέξτε, αυτό το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Να προχωρήσουμε σε βαθιές θερματικές αλλαγές. Και αυτό θέλει διάλογο. Θα προχωρήσουμε σε μία εθνική επιτροπή που θα ζητήσουμε τη συνεισφορά και εκπροσώπων των εργαζομένων, των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και εκπροσώπων της διανόησης των πανεπιστημιακών για να καταλήξουμε στις αναγκαίες εκείνες τομές που χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ριζική συνταγματική μεταρρύθμιση σε προοδευτική κατεύθυνση, γιατί το κρίσιμο είναι να έχουμε ένα σύνταγμα κομμένο και ραμμένο στους πιστωτές μας, ένα σύνταγμα που θα βαθύνει τη δημοκρατία. Το θέμα των 200 βουλευτών που βάζετε, προσωπική μου άποψη, είναι ότι δεν θα αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Ίσως άλλες τομές θα ήταν πιο αποφασιστικές. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή θα έλεγα, να πάμε... εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν πιο σημαντικό να συνδέσουμε τους ανώτατους μισθούς των δικαστικών λειτουργών, των βουλευτών, με τον κατώτατο μισθό. Να είναι αναλογία τους. Δηλαδή, όταν μειώνει τον κατώτατο μισθό, να ξέρει ο βουλευτής που το ψηφίζει ότι μειώνεται και ο δικός του μισθός. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Τώρα, σε σχέση με το θέμα των προτάσεών μας, εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι άμεσα θα αποκαταστήσουμε τον κατώτατο μισθό και την κατώτατη σύνταξη που επλήγησαν από το δεύτερο μνημόνιο. Άμεσα. Χρήματα υπάρχουν. Και σταδιακά. Ναι, χρήματα. Υπάρχουν χρήματα, για αυτή την αποκατάσταση υπάρχουν χρήματα και βεβαίως αυτό θα συνδυαστεί και η δυνατότητα να κάνουμε και άλλες αυξήσεις. Εδώ ο Σαμαράς εξήγηλε περισσότερα από εμάς, κύριε Τσικολάου, γιατί δεν καλείται. Γιατί τον επικαλείστε, κύριε Τσίπρα. Μα γιατί διαρκώς. Δηλαδή, το ερώτημα, εγώ θα πάψω να ρωτώ αν υπάρχουν τα χρήματα για αυτά που υπόσχεστε, όχι, επειδή ένας άλλος αρχηγός υποσχέθηκε περισσότερα. Όχι, γιατί έχει, το ρωτάω, το επικαλούμε. Διότι έχει καταγραφεί όλο το τελευταίο διάστημα ότι εμείς είμαστε λαϊκιστές και οι προτάσεις μας δεν είναι στοχευμένες και μελετημένες. Οι προτάσεις μας είναι απόλυτα στοχευμένες και μελετημένες. Δεν λέμε λεφτά υπάρχουν, λέμε όμως ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Κυρίως όμως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να παραχθεί πλούτο στην πατρίδα μας. Μέσα από την ανάπτυξη. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Τώρα θα σας διακόψω και θα θυμώσετε, αλλά αυτό το συγκεκριμένο επιχείρημα, το επιχείρημα δηλαδή ότι θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, θα φτιάξουμε το φορολογικό σύστημα, το ακούσαμε και από τον Γιώργο Παπανδρέου πριν από λίγο καιρό. Το ακούσαμε και από τον Καραμανλή πριν. Το έπραξε όμως, κύριε Χατζηδάκη. Όχι, δεν το έπραξε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αν είχα άλλον τρόπο. Να παράξω εσείς χρήμα. Μιλάτε για άμεση αποκατάσταση μισθών και συντάξεων. Βεβαίως. Και δεν μου είπατε
Ναι, αλλά αυτή η αποκατάσταση την οποία εμείς υποσχόμαστε. Τα φορολογικά έσοδα θα αρχίσουν. Αυτή η αποκατάσταση την οποία εμείς υποσχόμαστε. Δεν είναι μια αποκατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστιες τρύπες στον προϋπολογισμό. Μιλάμε για μια αποκατάσταση η οποία είναι της τάξης της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 700 ευρώ. Αυτό και στις συντάξεις, στις κατώτατες συντάξεις, αυτό που ήταν πριν από το μνημόνιο. Αυτοί οι μισθοί και αυτές οι συντάξεις δεν είναι τίποτα. Είναι υπό άλλες συνθήκες, θα έλεγε κανείς ότι είναι μισθοί φτώχειας και συντάξεις. Σας είπα, 711, δεν κάνω λάθος, είναι κάτι. Η σύνταξη είναι κατά τη χαμηλότερη, νομίζω. Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω ακριβώς το νούμερο τώρα. Γιατί σε αυτούς που παίρνουν 250 ευρώ επικουρική σύνταξη. Κυρία μου, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και κάνετε την έκτη ερώτηση. Ελάτε, κύριε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Το όνομά σας. Λέγομαι Αθανάσιος Γαβρίλη, είμαι απόσταρος από την πολεμική αεροπορία. 29 χρόνια υπερέτησα. Είμαι 48 χρονών, για να μην μπερδευόμαστε. Απόφυτος σχολής Ιγάρων. Πέρασα από μαχητικά, από ελικόπτερα. Βγήκα κάποια στιγμή στη σύνταξη. Ήσασταν ο αντιπαραγωγικός αξιωματικός, όπως είπε ο κύριος. Ναι, έκαιγα στο Αιγαίο 22 χρονών στα 500 πόδια καύσιμο. Την οικονομική, γιατί μαζί τα φάγαμε ως γνωστό. Ναι, έφαγα πολύ καύσιμο. Αυτό είναι η αλήθεια. Στα 10 χρόνια στα Μοιράζ. Βγήκα κάποια στιγμή στη σύνταξη, διότι έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εμάς είναι διπλά τα χρόνια, γιατί δεν αντέχουμε και παραπάνω. Με αποτέλεσμα βγήκαμε 2.500, 400 ήταν η εφορία και μου ήρθαν το ένα κόψιμο από το άλλο, έφτασαν να μου είναι 700 το μήνα κάτω, συν τα δώρα, συν άλλα δηλαδή γύρω στα 11.000. Τα δάνεια όμως και αυτά που έχω, δεν μου τα κόψε κανένας. Καταλαβαίνω ότι ίσως αύριο, δεν περιμένω να μου πείτε ότι θα σας δώσω πίσω τα 700, αλλά μπορείτε ίσως να πείτε ότι θα πω σε αυτούς τους μάγκες του τραπεζίτος ότι... Νομίζω το είπα πριν. Ναι, το άκουσα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, που άλλο που ήθελα να με τιμωρήσει ο κύριος Βενιζέλος, είναι ότι κάνουμε μια δεύτερη δουλειά. Βγήκαμε και πετάμε πάλι έξω. Δεν τρώμε κανενός στη δουλειά, διότι έξω όλες οι εταιρείες που είναι single pilot θέλουν εμπειρία. Δεν παίρνουμε κανενός άλλη δουλειά. Αλλά λέει, εφόσον δουλεύεις ένα μεροκάμα, το πρώτο έτος του 13, σου κόβω τη σύνταξη. Να μου φορολογηθώ. Μην με τιμωρήσω όμως. Δηλαδή, τα παιδάκια μου τι θα τα κάνω. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπε όλα μόνος του. Δεν χωράει απάντηση. Θα το καταργήσετε ότι δουλεύεις μία μέρα και σου κόβω τη σύνταξη. Το νόμο δεν σας άκουσα πείτε στον μικρόφωνο. Το νόμο που λέει ότι αν εργάζεσαι, διακόπτεται η σύνταξη. Αν εργάζεσαι, διακόπτεται η σύνταξη. Άλλο το. Τι έκανα. Αυτή η σύνταξη την παίρνω για μια άλλη δουλειά. Σε 16 κηδείες φίλων έχω πάει. Αν δεν το ξέρει ο κύριος Βενιζέλο. Και αν έχετε κανένα φίλο ποτέ ή αν έχετε δει την τηλεόραση, ήταν τραγικά. Και στα ίμια εμείς κλάψαμε 5 ανθρώπους. Ο Πάγκαλος έκανε κονσομασιόν στο Μέγκα και ο άλλος έλεγε ευχαριστώ τους Αμερικάνους. Εδώ πάντως αναδεικνύονται και συζητώντας μπορεί να αναδειχθούν και πάρα πολλές πτυχές ζητημάτων που ομολογώ ότι δεν τα έχουμε επεξεργαστεί. Και είναι λογικό. Για παράδειγμα, έχετε ένα μεγάλο θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε λίγο ενοχλημένος. Παρ' όλα αυτά να σας πω, εκ πρώτης όψεως, μου φαίνεται λογικό, μπορεί να μην σας ικανοποιήσει η απάντησή μου, αλλά μου φαίνεται λογικό από τη στιγμή που θέλουμε να αποκαταστήσουμε τις συντάξεις και δεν υπάρχουν χρήματα, οι συντάξεις να δίνονται σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν άλλες απολαβές και δυνατότητα να εργαστούν. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπατε στην αρχή του ερωτήματός σας, ότι είναι πιο αποτελεσματικό σε εσάς που παίρνετε μία σύνταξη και σας την έχουν κόψει 30%, 40%, να πούμε ότι τα δάνεια που έχετε πάρει θα κουρευθούν και θα μειωθούν ισόποσα με τη μείωση του εισοδήματός σας, παρά να σας πω ότι θα σας αυξήσουμε 40% αύριο το πρωί το μισθό σας. Το όνομά σας, μάλλον πάμε σε μία μικρή διακοπή και θα κλείσουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men's X.
9 στους 10 άντρες, λαμβάνοντας Men's Sex, βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men's Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Έλα, Θανάση! Έλα, Μακελιάκη! Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Το φλιόμ ολίφκε θρόμβα, ντα. Ντα. Ολίφκε τσουτσουνάτε. Σλαταγό. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Βιρουμπιτζάν. Πού πα? Εγώ με Δημητράη. Εσύ Κάλοβα. Και απαύρο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοετερικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοετερικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Στα ΑΒ, φθινόπολη σημαίνει μεγάλες προσφορές για όλο το σπίτι. Μίλνερ Ολλανδίας 25% φθηνότερα μόνο 6,38. Δημητριακά Fitness 25% φθηνότερα μόνο 3,60. Όλη η σειρά Ελβίβ 50% φθηνότερα και πολλές ακόμα μοναδικές προσφορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Τον Τζοκ. Τρία CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Τα Τσίλικα. Ένα συλλεκτικό CD με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαζί. Τον Τζόου. Τρία CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Και ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Ένα τεύχος γεμάτο Ελλάδα. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Opel Astra, κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel, wir leben Autos. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κιλικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου από 15.990 ευρώ. Στους 97,8. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία... Θα μας τρελάνεις τελείως.
Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.